Ναι, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, τη θέση μας την είχε να βάλει αναλυτικά ο Ηλίας. Εγώ θα πιάσω μονάχα ένα ζήτημα. Γιατί και για μας το θέμα δεν είναι καινούργιο. Εμείς χρόνια αναδεικνύουμε το πρόβλημα και αγωνιζόμαστε όχι μονάχα για τη δημιουργία νοσοκομείου, αλλά και για τη συνολική αναβάθμιση όλων των υγειονομικών υποδομών στην Ανατολική Αττική. Όπως άλλωστε το κάνουν και δεκάδες άλλα σωματεία, φορείς της περιοχής, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής και άλλοι. Η κατάσταση, όπως την περιγράψανε και οι προηγούμενοι που μιλήσανε για τα λαϊκά στρώματα που ζουν και εργάζονται, είναι πραγματικά τραγική. Πραγματικά εύχεσαι, ανάλογα, πραγματικά εύχεσαι μάλλον να μην σου συμβεί οτιδήποτε. Αν είσαι στο Λαύριο, ενδεικτικά το ανέφερε και ο κύριος Μεθενίτης, το οποίο έχει και εργοστάσιο της ΔΕΗ και βιομηχανικό πάρκο στην Κερατέα με δεκάδες βιομηχανίες μέσα. Αν συμβεί το οτιδήποτε, μπορεί να διανύσεις, χρειάζεται να διανύσεις πάνω από 50 χιλιόμετρα. Στα κέντρα υγείας η κατάσταση είναι παρά τις αξιόλογες πραγματικά προσπάθειες του προσωπικού, επικρατεί η υποστελέχωση και η έλλειψη των στοιχειωδών. Δηλαδή, πας, εγώ έχω χρειαστεί, επειδή δουλεύω στην βιομηχανική ζώνη του Κοροπίου, έχω χρειαστεί να πάω στο κέντρο υγείας του Κοροπίου. Ακόμα και για απλά ράματα, σου λένε κάνε μια στάση στο φαρμακείο για να πάρεις βαμβάκι, ινόπνευμα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Το λέμε αυτό γιατί και η έλλειψη νοσοκομείου αλλά και η υποστελέχωση των κέντρων υγείας είναι η απόδειξη ότι όλη αυτή η ανάπτυξη που έχει συντελεστεί, τα βιομηχανικά πάρκα που λέγαμε, τα μεγάλα εμπορικά πάρκα, οι ζώνες και όλα αυτά, δεν συνοδεύεται ούτε συνδέεται με αντίστοιχη ανάπτυξη όλων των υποδομών, τώρα συζητάμε για τις υποδομές υγείας, αλλά όλων των υποδομών που συνδέονται με την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων της περιοχής των λαϊκών στρωμάτων. Για τέτοιες επενδύσεις δεν περισσεύουν λεφτά, παρόλο που είμαστε και σε συνθήκες πανδημίας. 2 χρόνια κλείσαμε. Περισσεύουν όμως και με το παραπάνω και με fast track διαδικασίες και για επιδοτήσεις για ομίλους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, για φοροεπαλλαγές σε εφοπλιστές, για τα εξοπλιστικά προγράμματα και άλλα τέτοια που συζητιούνται αυτή την περίοδο. Αυτά πρέπει να κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει. Γι' αυτό και εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι μονάχα η λαϊκή παρέμβαση μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα δημιουργηθεί δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος και εμείς αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Ευχαριστώ.